σήμερα ακούμε, μαθαίνουμε. Η κυρία Μακρύ είπε στην Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του Κουκουέ, ότι υπογράφτηκαν, μπορεί να ξυπογραφούν, τόσο απλά και ανεπιφύλαστα. Είναι λοιπόν δική σας ευθύνη να δεσμευτείτε εδώ μπροστά σε όλα τα σωματεία ότι δεν θα προχωρήσετε σε καμία ανάκληση. Στο κάτω-κάτω τηρήσατε το δίμηνο που προβλέπει ο δικός τους νόμος και μονιμοποίησατε τους συναδέλφους μας μέσα στην προθεσμία που προβλεπόταν. Αν λοιπόν η κυβέρνηση επικαλείται τους νόμους της, να τους επικαλεστεί σε όλα τα άρθρα, όχι μόνο σε αυτό που τους υπέρει. Σε κάθε περίπτωση, το ίδιο θα σας λέγαμε βέβαια και αν δεν υπήρχε το αντίστοιχο άρθρο. Όμως, εμείς λέμε ότι οι συνάδελφοί μας, αυτοί έχουν 20, είχανε για να πληρωτές του 2020, επειδή ζήσαμε και ζούμε με αυτά τους συναδέλφους, ήταν στα σχολεία, τα ειδικά της περιοχής μου, 20 χρόνια αναπληρωτές. 20 χρόνια. Και διορίστηκαν μετά από σκληρούς αγώνες. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα κανενός τέτοιου συναδέλφου. Το ίδιο βέβαια και για όλους τους άλλους συναδέλφους, τον επετέφω τα χρόνια. Απαιτούμε δέσμευση. Σήμερα να πείτε ότι δεν θα προχωρήσετε σε καμία ανάκληση. Διαφορετικά θα ξανά είμαστε εδώ, όχι μια φορά, πολλές. Βασικοί διορισμοί εκπαιδευτικό μονιμοποίηση νέων διορισμών. Σήμερα με την απόφαση των σωματείων μας, εδώ στην Άρχο Διεύθυνση, απαιτούμε και διεκδικούμε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να μην πάρει τις διαπιστωτικές πράξεις πίσω που αναγκάστηκε πριν από λίγο καιρό να υπογράψει πάλι κάτω από την επέμβαση των σωματείων μας. Στις 15 Δεκέμβρη συνεχίζουμε με την 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία μας, με την οποία θα διεκδικήσουμε να υπογραφεί συλλογική σήμαση για όλους τους εκπαιδευτικούς, να δοθεί δώρο που πηγαίναν τώρα και να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι. Ταυτόχρονα πετούμε και διεκδικούμε μαζικούς πόλεμους διορισμούς για να καλυφθούν όλα τα κενά. Συνεχίζουμε και διεκδικούμε το αυτονόητο. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.